Η σύγχρονη εποχή και η σημερινή τεχνολογία έχει αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τη ζωή μας και τον τρόπο που κάνουμε τις συναλλαγές μας. Το ίντερνετ έχει απλουστεύσει διαδικασίες, όμως κρύβει και αρκετούς κινδύνους. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό υποκλοπής πληροφοριών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από ένα ταξιδιωτικό γραφείο που δραστηριοποιείται μέσω διαδικτύου. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε λοιπόν εμείς αλλά και οι επιχειρήσεις μας από τέτοιες ενέργειες? Πρόσφατα μάθαμε για την υποκλοπή 15.000 καρτών από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Κατά πάσα πιθανότητα το common practice σε αυτή την περίπτωση είναι πως τα στοιχεία θα απολυθούν στο dark web, γι' αυτό και οι τράπεζες αντικαθιστούν τις πιστωτικές κάρτες αυτές, ενημέρωσαν όλους τους πελάτες τους με δικό τους κόστος. Προφανώς και αυτό είναι μια τρανταχτή περίπτωση ενός cyber incident. Εκτός από τα security measures που πρέπει να παίρνουν οι επιχειρήσεις στην εποχή μας με την αναγκαιότητα του ίντερνετ είναι απαραίτητο και είναι ενδεικτικό το γεγονός να μετακυλήσουν κατά κάποιο τρόπο τον κίνδυνο μέσω ενός συμβολέου κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Για παράδειγμα, το ταξιδιωτικό γραφείο στην προηγουμένη περίπτωση ή ακόμα και η ίδια η τράπεζα η οποία θα επανεκδώσει τις πιστωτικές κάρτες, είναι απαραίτητο να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά τον κίνδυνο του κυβερνοχώρου. Αυτό θα τους καλύψει όλα τα έξοδα, είτε είναι προς αστική ευθύνη τρίτων, για ίδιες ζημιές, ακόμα και τα έξοδα για τους ανθρώπους, τους ειδικούς, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων και θα τους υποστηρίξουν σε ένα τέτοιο γεγονός. Η ασφαλιστική αγορά έχει αντίστοιχα προϊόντα. Εμείς ιδιαιτέρως στην Matrix είμαστε μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου ειδικών στην ασφάλιση κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Συγκεκριμένα υπάρχουν μέλη στην ομάδα που ασχολούνται πάνω από 20 χρόνια με την συγκεκριμένη ασφάλιση. Πρόσφατα για την προστασία των δεδομένων ψηφίστηκε στην Ευρώπη ένας νέος νόμος. Πώς μας προστατεύει όμως αυτός? Αυτές είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που δυστυχώς θα βρούμε και στο μέλλον μπροστά μας. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να καταλάβουν όλες οι εταιρείες ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν από όλους μας, τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία συλλέγουν εταιρείες, δημιουργούν ένα αρχείο. Αυτό το αρχείο λοιπόν, και αυτό είναι το νόημα του νέου κανονισμού, όπως αυτό ήταν το νόημα και του 2472 του 97 που προϋπήρχε του νέου κανονισμού, είναι αυτά πρέπει να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται με τη συνένεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη δικιά μας συνένεση. Αυτό για να μπορέσει να πιστοποιηθεί, να τεκμηριωθεί και να προστατευτεί αποτελεσματικά, χρειάζονται όχι μόνο σε αρχικό στάδιο η συνένεση, η οποία πλέον είναι συνεχής όμως σε κάθε στάδιο εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία της εταιρείας, των εταιριών, αλλά και διάφορα τεχνικά μέτρα τα οποία περιγράφονται στον νέο κανονισμό. Όλες οι ελληνικές εταιρείες λοιπόν ή όλες οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εταιρείες θυγατρικές μεγάλων εταιριών που δρούν στο εξωτερικό και δρούν και στη χώρα μας, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συνεπείς στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Θυμίζω δε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται από τον κανονισμό, τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, είναι πολύ πιο αυστηρό από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τον 2472 του 1997. Και υπενθυμίζω επίσης ότι η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε τις εξετάζει και είναι υποχρεωμένη να είναι πάρα πολύ αυστηρή σε περιπτώσεις παραβιάσεων διαφύλαξης των προσωπικών.